Χριστόφορε, στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα σας τα πήγε καταπληκτικά. Στο δεύτερο κάπου μπλόκαρε, ο Κεραυνός επέστρεψε και όχι απλά επέστρεψε, για ένα διάστημα είχε γυρίσει το μάτσο, όμως εν τέλει πέρατε την νίκη. Αρχή να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την νίκη που είναι και το ζητούμενο σε αυτή τη φάση που είμαστε. Δεν θα συμφωνήσω ότι ήμασταν πολύ καλοί το πρώτο ημίχρονο και αμυντικά και επιθετικά θα έλεγα. Το δεύτερο ημίχρονο είχαμε κάποια θέματα, πολλά θέματα με φάουλ, είχαμε να διαχειριστούμε και τον τραυματισμό του Μπίσο που στην ουσία δεν μπορούσε να παίξει ουσιαστικά, απλά μπήκε σε κάποιες φάσεις να δώσει λίγες ανάσες. Είχαν υψηλή μας όλοι φάουλ, την Κάρ μας φάουλ, ο Χόλι βγήκε με φάουλ, οπότε ήταν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να διαχειριστούμε. Σίγουρα βρεθήκαμε και σε δύσκολη θέση όταν ο Κεραυνός πήρε το προβάδισμα 4-5 λεπτά πριν από το τέλος νομίζω. Αλλά αυτό που κρατούμε είναι την αντίδραση που είχαμε, την ψυχραιμία που είχαμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν ένα κακό παιχνίδι θα έλεγα ποιοτικά. Κυριάρχησαν οι άμυνες και το δυνατό παιχνίδι. Όπως έχω πει, το ζητούμενο σε τέτοια φάση είναι το αποτέλεσμα. Σε κάποια φάση στον αγώνα φοβηθήκατε καθόλου το παιχνίδι με τον ότι ο Κεραυνός επέστρεψε στο παιχνίδι? Εντάξει, η λέξη φόβος νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια που παίζεις τόσες πολλές φορές σε τελικούς δεν υπάρχει και δεν το λέω από καμία μορφή υπεροψίας ή κάτι. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι πώς να διαχειριστείς την κάθε επόμενη επίθεση και τι λύσεις θα βρεις να βοηθήσεις τους παίχτες σου. Σίγουρα ανησυχείς για κάποια πράγματα, αλλά πάντα στο μυαλό σου προσπαθείς να βρεις λύσεις και να παίξεις καλύτερα την επόμενη κατοχή. Και το επόμενο παιχνίδι είναι στην έδρα του Κεραυνού. Εννοείται ότι θα πάτε καταρχάς κύριο στόχο για να κάνετε το break. Το σκέφτεστε ότι μπορεί να κερδίσετε τον αγώνα και να στην ουσία να φέρετε το παιχνίδι στην έδρα σας για να τελειώσει νωρίς τα play-off? Εντάξει, είναι πολύ μακριά όλα αυτά. Νομίζω κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Είναι δύο ομάδες εισάξιες, δύο ομάδες ποιοτικές που έχουν εμπειρία από τέτοια παιχνίδια. Δεν το λέω, το λέω και το εννοώ. Το κάθε παιχνίδι είναι 50-50. Είτε είναι στη Λάρνακα, είτε είναι στον Κεραυνό. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να το ετοιμάσουμε. Εννοείται για να πάμε να κερδίσουμε. Αλλά βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.